κοντάκια. Πάρτε κοντάκια πρώτα. Στις λαϊκές αγορές για μια ακόμα ημέρα, οι παραγωγοί προσέφεραν γάντια στους πελάτες και τους ζητούσαν να τηρούν μεταξύ τους αποστάσεις. Για λίγο-λίγο απόσταση να έχουμε, λίγο-λίγο όσο μπορούμε, να προσέχουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα του κόσμου, ο οποίος δεν είναι προσεκτικός, αλλά τον συζητάμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην δημιουργήσουμε και πρόβλημα και στους άλλους. Το αφήνετε στο ταμείο, φεύγω. Στο σούπερ μάρκετ, εκτός από τις κάρτες εισόδου, τα γάντια και τα αντισηπτικά, πλέον υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές που δείχνουν στους πελάτες τις αποστάσεις που πρέπει να κρατούν από τον διπλανό τους. Δεύτερη ημέρα εφαρμογής των μέτρων και στα περισσότερα σούπερ μάρκετ η κίνηση ήταν όπως μια συνηθισμένη ημέρα. Λίγα πράγματα, όχι πανικό. Ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν. Οι πελάτες ένας-ένας έπαιρναν το χαρτάκι εισόδου, έμπαιναν, έκαναν τα ψώνια τους και έβγαιναν με άνεση για να πάνε στα σπίτια τους. Περίμενα κάτι πιο χαοτικό και βλέπω ότι ο κόσμος σεβάζεται γενικά τους κανόνες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του σε σούπερ μάρκετ στο Ελληνικό, προανήγγειλε πρόστιμα ύψους έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για όσους εσχροκερδούν με αφορμή τις δυσαιώρητες αυξήσεις που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε μάσκες και αντισηπτικά. Το κέρδος τους πρέπει να είναι το ίδιο ή περίπου το ίδιο με αυτό που είχαν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Να έρθουν να ψωνίσουν με την άνεσή τους. Τα προϊόντα είναι εδώ, η χοντρική υπάρχει, η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί κανονικά. Για το επόμενο διάστημα, όπως αποφασίστηκε, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, ενώ θα παραμένουν ανοιχτά και τις 4 Κυριακές του μήνα. Πολύ φάντασμα, θύμιζε η Αθήνα μια ημέρα πριν από το κλείσιμο όλων των εμπορικών καταστημάτων με απόφαση της κυβέρνησης. Καθώς οι περισσότεροι έμποροι είχαν σπεύσει από μόνοι τους να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους. Πολλοί επιχειρηματίες έκαναν την επιλογή να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους από την προηγούμενη εβδομάδα και καλώς έκαναν. Είναι ένα μέτρο που κρίθηκε αναγκαίο αφενός για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αφετέρου για την προφύλαξη των επιχειρήσεων. Άδεια από πελάτες ήταν σήμερα και η Βαρβάκιος Αγορά, με τους κρεοπόλες να προσκαλούν τους καταναλωτές, πάντοτε με τις απαραίτητες προφυλάξεις.